Μνηστεφίσα το λόγο Μαρίνα ενδόξε το νεπίγιον την σχέσιν. τον γαρά των εχθρών, κάθε πατήσα. Του εχθρού τη ενέδρα ρημίδιεφυγέ, και αυτό προσπλακίσσα υπερικών τη και εκθέου την δάψη. πίληφω απόσοδίνε των πιτόν τς νόσου τας, τας λύμενοδή δο πρές βεβε το κυρίο οι περίμόν μαρία 17η του μηνός Ιουλίου. Η Ιερά Μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Ένα από τα συμπαθέστατα ζώα είναι και η Δορκάς, το Ζαρκάδι, χαριτωμένο και συμπαθέστατο. Αυτήν την ζωηρή εικόνα του Ζαρκαδιού χρησιμοποιεί και ο Ιερός Υμνογράφος για την Αγία Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα και απευθυνόμενος στην Αγία χαρακτηριστικά λέγει «Τον ημφίο Χριστό έρωτη καρδία σου, από βρέφους σεμνή πυρπολιθήσα, έδρα μες δορκάς ως διψώσα πηγές αιρίτης Δηλαδή σαν το ζαρκάδι που διψά και τρέχει στις ολόδροσες πηγές, έτσι κι εσύ σεμνή Μαρίνα, από την βρεφική σου ηλικία, φλέχθηκες ολόκληρη από τον θείο έρωτα, και έτρεξες στον Ιμφίο Χριστό για να σβήσεις τη φλογερή δίψα της ψυχής σου. Αναμφίβολα, αγαπητοί μου χριστιανοί, η Αγία Μαρίνα είναι μία από τις πιο αγνές μορφές μέσα στο Αγιολόγιο της Ορθοδοξίας μας. Στις εικόνες η Αγία Μαρίνα αγιογραφείται να κρατά υποταγμένο τον Σατανά, και αυτό φανερώνει την μεγάλη νίκη της αγνής αυτής κόρης κατά του διαβόλου. Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας της Μικράς Ασίας γύρω στο 270 μετά Χριστόν και ήταν μοναχοκόρη. Ο πατέρας της ήταν ο Εδέσιος, ο οποίος ήταν ιερέας των ψευτοθεών των ιδόλων. Όταν η Αγία Μαρίνα έφτασε στην ηλικία των 12 ετών, εκοιμήθη η μητέρα της και ο πατέρας της ανέθεσε την ανατροφή της σε κάποια τροφό. Η απλή αυτή γυναίκα ήταν χριστιανή και φρόντισε αμέσως να διδάξει στην Αγία Μαρίνα την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως. Η μικρή Μαρίνα τόσο πολύ σαγηνεύθηκε από την αλήθεια του Χριστού που ζήτησε να βαπτιστεί και αναγεννημένη βγήκε από το ευλογημένο νερό του Αγίου Βαπτίσματος. Η Σεμνή Μαρίνα, από την στιγμή που γνώρισε και αγάπησε τον Χριστό, αδιαφόρησε για όλα τα μέχρι τότε ενδιαφέροντά της. Πέρασαν τρία χρόνια ενάρετης και θεάρες τη ζωής και τότε θέλησε να μιλήσει στον πατέρα της για την αλήθεια του Ιησού Χριστού ο Εδέσιος, ο οποίος ήτο ιερεύς των ψευτοθεών των ιδόλων, μόλις άκουσε πως η μονάκριβη κόρη του έγινε χριστιανή, ταράχθηκε και δεν θέλησε να ακούσει τίποτε για τον Χριστό. Αντίθετα, με δάκρυα την παρακαλεί και την οικετεύει να αρνηθεί το Χριστό. Αλλά η Μαρίνα αρνείται να υπακούσει. Ο πατέρας της τότε καταλαμβάνεται από φοβερή διαβολική μανία κατά της κόρης του. Σε κάποια έξοδό της από το σπίτι, εντελώς τυχαία συναντήθηκε η Αγία Μαρίνα με τον ηγεμόνα της πόλης, ο οποίος μόλις αντίκρισε ξαφνικά την πανέμορφη κόρη, ξεσηκώθηκε και επεθύμησε να την κάνει σύζυγό του. Βέβαια το ότι η κόρη του ιερέως των ειδόλων Εδεσίου η Μαρίνα έγινε χριστιανή, μαθεύτηκε σε ολόκληρη την πόλη και έφτασε μέχρι τα αυτιά του Ρωμαίου διοικητού της περιοχής Ολυμβρίου, ο οποίος έστειλε τους στρατιώτες του να την συλλάβουν. Ο ηγεμόνας Ολύμβριος, μόλις αντίκρισε την 15χρονη Μαρίνα, προσπάθησε να κερδίσει την συμπάθειά της και να την σώσει. Η νεαρή Μαρίνα κατάλαβε ότι ο κίνδυνος της αγνότητάς της ήταν μεγάλος. Γι' αυτό και με περισσότερη τώρα παρησία κείριται ότι είναι χριστιανοί και άλλον ημφή από το Χριστό δεν επιθυμεί. Με την βοήθεια του Θεού η νεαρή κόρη αντιστάθηκε με πρωτοφανή δύναμη. Αγνή και καθαρή όπως είναι η ψυχή της δεν συμβιβάζεται και σταθερά δίνει την ομολογία της πίστεώς της. Ο ηγεμόνας, για να την φοβήσει και να την φέρει στο θέλημά του, διέταξε να την κλείσουν στην φυλακή. Την επομένη, οι ειδωλολάτρες της πόλης είχαν διοργανώσει μεγάλη γιορτή προς τιμήν των ψευτοθεών και καλούντο όλοι οι πολίτες στο ναό και να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Όταν όλοι συγκεντρώθηκαν στον ειδωλολατρικό ναό, οι στρατιώτες έφεραν και την Αγία Μαρίνα. Όλοι έπεσαν και προσκύνησαν τα είδωλα. Η Μαρίνα ήταν η μόνη που στεκόταν ακίνητη. Ο ηγεμόνας και οι άρχοντες την απειλούν ότι θα την βασανίσουν σκληρά και τέλος θα την θανατώσουν. Αλλά η Μαρίνα δεν υπάκουσε και δεν προσκύνησε τους ψευτοθεούς των ειδόλων. Εγώ, τους λέγει, δεν προσκυνώ την κτήση αλλά τον κτίσαντα. Προσκυνώ πατέρα Ιών και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον, τον ένα και αληθινό Θεό, τον δημιουργό του σύμπαντος κόσμου. Τότε ο Ολύμβριος δίνει εντολή να την υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Η ακλόνητη πίστη της νεαρής κόρης τον ταπείνωνε και μανιασμένος πρόσταξε να την κρεμάσουν και σιγά σιγά να ξεσχίσουν το σώμα της με σιδερένια μαχαίρια. Η πρώην όμορφη κόρη τόσο πολύ είχε παραμορφωθεί ως προς την ομορφιά του προσώπου της, που όχι μόνο το πλήθος την συμπόνεσε, αλλά και αυτός ο βασανιστής της δάκρυσε. Μόνο ο γεμόνας, έμενε ασυγκίνητος και πρόσταξε να την κλείσουν στην φυλακή». Μέσα από το σκοτεινό κελί της φυλακής, η Αγία Μαρίνα, από τα βάθη της καρδιάς της, ευχαριστούσε τον Κύριο που της έδωσε δύναμη, ώστε να υπομένει με καρτερία τα φρικτά βασανιστήρια. Τούτη την ώρα ένας φοβερός σεισμός συγκλώνησε στη θέμελα ολόκληρο το φρούριο των φυλακών. Από μια γωνιά πρόβαλε ένας τεράστιος δράκοντας, και άρχισε να σέρνεται με φοβερούς συριγμούς προς το μέρος της Αγίας, ρίχνοντας φωτιά γύρω από το βασανισμένο σώμα της. Η Αγία Μαρίνα όμως κατάλαβε ότι ήταν ο σατανάς που αρνήθηκε να τον προσκυνήσει και δεν μπόρεσε να την καταβάλει με τα όργανά του και ήρθε ο ίδιος αυτοπροσώπος να την τρομοκρατήσει στην φυλακή. Αμέσως τότε επικαλέστηκε τον Κύριο Ιησού Χριστό και ο δράκοντας μεταμορφώθηκε σε ένα μαύρο και άγριο σκυλί με κέρατα. Η Αγία Μαρίνα με θάρρος τον άρπαξε από τα κέρατα και με ένα σίδερο που βρήκε μπροστά της άρχισε να τον χτυπά, ώσπου τον έριξε στην γη σχεδόν νεκρό. Η χάρις του Θεού τότε την περιέβαλε την στήριξε και την όπλησε με κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσει τον αγώνα της. Οι ανακρίσεις και τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν, χωρίς να καταφέρουν να λυγίσουν την ψυχή και την πίστη της Αγίας Μαρίνης, γεγονός που έκανε πολλούς να πιστέψουν στο Χριστό. Οργισμένος, νικημένος αλλά και ταπεινωμένος ο τύρανο δίνει εντολή ύστερα από όλα αυτά να την αποκεφαλίσουν. Η Αγία Μαρίνα πρόσφερε τον αυχένα της στο ξύφος του Δημίου, που της απέκοψε την τιμία της κεφαλή. Ο Κύριος την στεφάνωσε με αμάραντο τριπλό στεφάνι, για την αγνότητά της, για την θαραλέα ομολογία της και την μέχρι σέματος θυσία της, και της έδωσε πλούσια χαρίσματα και δύναμη θαυματουργική σε όσους την επικαλούνται. Την λαμπάδα πάντες στην φαϊνή και τη παρθενίας τον ασύλι τον θησαυρών την νύμφιν Κυρίου και ως πύλων Μαρίνα την Αγίαν ύμνης θυμίσομαι εμπιστεύσομεν η πίστη, βόντες ρίσεν όσων και δεινών σε σπρεσβείες, ημάς τους εκτελούντας την θείαν μνήμη Η Αγία Μαρίνα είναι προστάτης για το ξεμάτιασμα, κατά της Βασκανίας. Η Αγία Μαρίνα μαραίνει το κακό μάτι, διώχνει δηλαδή το κακό μάτι, τη γλωσσοφαγιά, τα κακά λόγια που λένε για μας οι πονηροί και κακεντρεχείς άνθρωποι και επίσης διώχνει τα δαιμόνια σε όσους την επικαλούνται με πίστη ειλικρινή. Ο λαός όμως θεωρεί την Αγία Μαρίνα προστάτηδα των καχεκτικών και φιλάσθενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά την εορτή της Αγίας Μαρίνας στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο θυσίο. Τους φορούσαν καινούρια ρούχα και άφηναν τα παλιά στον περίβολο του ναού με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους τις αρρώστιες τις οποίες είχαν. Όποιος λοιπόν υποφέρει από βασκανία, πονοκεφάλους, κακογλωσιά, κακεντρέχεια, ακόμη και αν του έχουν κάνει μάγια και τον φθονούν οι φθονεροί άνθρωποι του σατανά, να προσεύχεται στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα, όπως και στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Ξενία την Καλαματιανή. Και στην συνέχεια, αγαπητοί μου χριστιανοί, θα διαβάσουμε αυτούς για την προσευχή της Αγίας Μεγαλομάρτη Ροσμαρίνης από τον Μέγα Συναξαριστή του Μηνό Ιουλίου. Η προσευχή της Αγίας Μεγαλομάρτη Μαρίνη πριν το μαρτύριο Άναρχε, Αθάνατε, Άχρονε, Ακατάληπτε και Ανεξιχνίαστε Κύριε, Θεέ των όλων και Δημιουργέ Πάσης Κτήσεως, προνοητά και σωτή ρόλων όπου εισέ ελπίζουσι, ευχαριστώσι όπου με έφερες εις την ώραν ταύτην και ίγγισα εις τον στέφανον της δικαιοσύνης σου. Υμνώ και ευλογώ την αναρρίθμη των ευσπλαχνίαν και φιλανθρωπίαν σου, όπου η θέλησας να με συνάξεις με τους εκλεκτούς δούλους σου. Επίβλεψον και τώρα επεμέ την ταπεινήν, δέσποτα Θεέ Κύριε του Ελέους, Παντοκράτορ και Παντοδύναμε, επάκουσον της προσευχής μου και πλήρωσόν μου τα αιτήματα εις έπαινον και εις τιμήν και δόξαν του Υπεραγίου και Προσκυνητού Σου ονόματος, χάρισε την άθεση των αμαρτιών όλων εκείνων όπου θέλουν οικοδομήσει η Εκκλησία εις το όνομα της δούλης Σου να λειτουργούν εις αυτή προσευχόμενη ή γράφουσιν το μαρτύριον της αθλήσεώς μου και το αναγινώσκουσι μεταπίστεως. Μνημονεύοντες το όνομα της Δούλη σου και καρποφορούσιν το καταδύναμιν όλων αυτών, λέγω όσοι θεραπεύουσιν το οικητήριον του σώματός μου, όπου εμαρτύρησα δι' αγάπην σου. Συγχώρησον τας αμαρτίας κατά το μέτρον της πίστεως αυτών, και μη εγγύσει χείρ κολαστήριος, ούτε πείνα, ουδέ θανατικών, ή άλλη βλάβη ψυχής και σώματος. Και όσοι με θέλουν εορτάσει δοξολογούντες με και σου ζητήσουν σωτηρίαν και έλεος διαμέσου εμού, χάρισέ τους εις τούτων των κόσμων τα αγαθά σου, ή να πορεύονται προς αυτάρκιαν. και αξίωσον αυτούς και της επουρανίου βασιλείας σου, οτι σοι μόνο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος και δωτήρ των αγαθών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να έχουμε τις πρεσβείες της και τις μεσητείες της ενώπιον του Θεού και πάντοτε η Αγία Μαρίνα να μας προστατεύει από το μάτι, από την βασκανία και από τα πονηρά πνεύματα. Μη πάυση Μαρίνα του Πίτου, θερμός δεωμένη, υπερπάντων τον ευσεβός, σε μακαριζόντων ως μάρτυρα Κύρι, Oh, for your...